Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Σκλάβ και επιστρέψαμε για ακόμα ένα επεισόδιο του My Team Career Mode με την ομάδα της Saudi. Σήμερα έχουμε Αυστρία και πριν ξεκινήσουμε την Αυστρία είμαστε στο R&D για να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο upgrade στην αεροδυναμική. Βλέπετε έχουμε ήδη μερικά upgrades που πρέπει να μπουν στο μονοθέσιο, οπότε θα πλησιάσουμε λίγο την Aston Martin στο development. Πάμε στο qualifying. Όπου περιμένουμε να γίνουν πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Είναι μια πίστα η οποία μας αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε αρκετά καλό ρυθμό και νομίζω ότι θα το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Πάμε να ξεκινήσουμε το qualifying, όπου θα έχουμε εδώ πέρα μια μικρή στιγμή. Βγαίνουμε με τη medium για μερικούς γύρους και θα δείτε πατάμε λίγο πιο νωρίς τον γκάζι και θα έχουμε μια επαφή με τον τοίχο από νωρίς. Θα ξαναβγούμε με τη medium αφού επιδιορθώσαμε την ζημιά που είχαμε και θα γράψουμε το 1.5.0. Πάρα πολύ καλός χρόνος. Θα ξανακάνουμε άλλο ένα γύρο με τη medium και είμαστε στο 1.4.8. Αρκετά καλή γύρη με τη medium, όμως τώρα βγήκαμε με τη soft, 57 δευτερόλεπτα να απομένουν για να κάνουμε την τελευταία μας προσπάθεια. Πρώτη στροφή μετά τα 100 δυνατά στα φρένα, τετάρτη ταχύτητα για την έξοδο, ανεβαίνουμε ήδη στο Delta, είμαστε πράσινοι, ανοίγουμε τον DRS για τις μεγάλες δύο ευθείες που έρχονται. Μετά τα 100 πάλι δυνατά στα φρένα, τρίτη ταχύτητα, χάνουμε λίγο το Apex, έχουμε και μια Alfa Romeo μπροστά, δεν νομίζω να μας επηρεάσει ιδιαίτερα. Ανοίγουμε ξανά τον DRS, τρεις συνεχόμενες ζώνες DRS στην πίστα της Αυστρίας, γενικά είναι μια πάρα πολύ γρήγορη πίστα. Μετά τα 100 ξανά στα φρένα. Τρίτη ταχύτητα, γρήγορα στον γκάζι, το επιτρέπει αυτό γενικά η πίστα, υπάρχει πάρα πολύ πρόσπιση. Μετά τα 50 φρένα, πέμπτη ταχύτητα, κατεβάζουμε σε τετάρτη για έξτρα περιστροφή. Γρήγορα στην αριστερή με τον ίδιο τρόπο, τετάρτη και πέμπτη αμέσως. Μένουμε όσο μπορούμε δυνατά στον γκάζι, έχουμε τον οκόν πίσω ο οποίος δεν μας επηρεάσει ιδιαίτερα. Πατάμε λίγο εκτός, έκτη ταχύτητα, κατεβάζουμε σε τετάρτη. Και είμαστε στο 1-4-4 και από ό,τι βλέπω στο τιμόνι είναι 19η θέση και δεν είναι αρκετό για να μπούμε στο qualifying 2. Για να δούμε πόσο μακριά είμαστε από την 15η. 1,4 ο Ρέγκονεν, 1,7 εμείς για 4 δέκατα. Οπότε νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε στον αγώνα. Good afternoon and welcome to Spielberg and to a circuit that in one form or another has held every Austrian Grand Prix in the championship except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost a bet and his beard when he took Team Penske's only F1 victory in 1976. If anything, the stakes are even higher today with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. The Spielberg circuit then is situated 700 meters above sea level with just 10 corners making up one of the shortest laps of the season. One time around here is a distance of 2.6 miles with the best overtaking chances into turn 1 or the tight uphill turn 3. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Why don't we discuss McLaren? What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Considering the rest of the grid, we have Bottas, Leclerc, Daniel Ricciardo, and Gasly, Fernando Alonso, Vettel, Ocon, and Yuki Tsunoda, Perez, Stroll, Lando Norris, and Raikkonen, Russell, Mick Schumacher, Carlos Sainz, and Jones, Latifi, Schwartzman, Mazepin, and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Στο grid λοιπόν για το Αυστριακό Grand Prix, βλέπετε το παιχνίδι μας έχει βάλει με την medium γόμα,
Όμως εμείς θα πάμε για τη soft, διότι θέλουμε να μείνουμε στο τρενάκι του DRS με τα μπροστινά αμάξια, τα οποία είναι γρηγορότεροι συνδυασμοί, όχι όλοι, οι περισσότεροι όμως. Θα ξεκινήσουμε εν τέλει 18η και έχουμε τον Carlos Sainz μπροστά μας, τον οποίο θα θέλουμε να περάσουμε στην εκκίνηση. Ξεκινάμε λοιπόν το formation lap, το οποίο θα σκιπάρουμε αμέσως, και εδώ είμαστε στο grid για την εκκίνηση του αγώνα. Αναμένεται ένας συναρπαστικός αγώνας, υπάρχει πάρα πολύ hype για αυτή την πίστα, είναι από τις αγαπημένες μου, μια πάρα πολύ γρήγορη πίστα, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Οπότε πάμε, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, σβήνουνε τώρα τα κόκκινα φώτα ξανά μετά από μια αιωνιότητα, αλλά έχουμε εκκίνηση και είναι μια αρκετά καλή εκκίνηση. Ανοίγουμε το DRS από νωρίς και θα βουτήξουμε στην εσωτερική και του Raikkonen, ο οποίος θα μείνει μπροστά, θα μας δώσει ένα μικρό tap. Ευτυχώς δεν έχουμε ζημιά. Δίπλα με το Russell, ο οποίος είναι με τη medium γόμα και θέλουμε να τον περάσουμε. Είμαστε 15η ήδη και επόμενος στόχος είναι ο Lando Norris, τον οποίο θα κάνουμε μια βουτιά εδώ στην εσωτερική και θα πάρουμε και τον Raikkonen μαζί. Να δούμε αν θα κρατηθεί από την εξωτερική. Όχι, δεν μπορεί. Είμαστε 13η. Πάρα πολύ καλή εκκίνηση και έχουμε κερδίσει 5 θέσεις. Επόμενη στάση είναι ο Lance Stroll. Τώρα που έχουμε και DRS, πατάμε λίγο wide και αυτό ίσως να επιτρέψει τον Norris να περάσει, και αυτό θα γίνει. Είναι μπροστά ο Lando Norris, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Γρηγορότερο μονοθέσιο θα καταφέρει να φτάσει τους μπροστινούς. Ένα μικρό tap εκεί πέρα, δεν είχαμε ζημιά. Δεν θα πιέσουμε το DRS καθόλου. Και έχουμε πάει ήδη στον ένατο γύρο, δεν το είχα προσέξει αυτό. Που σημαίνει ότι έχουμε κρατηθεί στο τρενάκι του DRS όλων των μπροστινών. Ο στόχος μας ουσιαστικά για αυτό το Grand Prix. Και με τη στρατηγική θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι δυνατό. Διότι το AI πάει για 2 pit stop πολλές φορές. Βλέπετε, ο Hamilton έχει μπει στα pit από νωρίς να βάλει τη medium και λογικά πάει για 2 stop. Ενώ εδώ έχουμε τον Ocon μπροστά να παλεύει με τον Perez και ουσιαστικά εμείς θα καταφέρουμε να έρθουμε πιο κοντά σε αυτό το τρενάκι και σιγά σιγά το AI θα ξεκινήσει να κάνει τα pit stop του. Νομίζω η Alpha Tauri του Gasly, αν είδα καλά, καθυστερεί τους υπόλοιπους και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κρατηθούμε για 5 γύρους ακόμα μέχρι να μπούμε για το pit stop μας. Μπορεί να μπούμε και νωρίτερα, δεν γνωρίζω ακόμα. Κρατιόμαστε πάρα πολύ καλά όμως μέχρι στιγμής, με 70% μπαταρία, δεν την πιέζουμε σχεδόν καθόλου. Είναι αρκετά εύκολο, χάνουμε λίγο στο δεύτερο σέκτορ, αλλά καταφέρνουμε στις ζώνες DRS να μείνουμε ακόμα πιο κοντά. Κάποιος μπήκε στα pit, νομίζω ήταν ο Κον, ναι πράγματι. Και έχουμε τον Πέρες, τον Στρόλ και τον Νόρις μπροστά να παλεύουν. Για να δούμε αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια κίνηση εδώ πέρα. Θα ανοίξουμε το overtake και νομίζω πάμε από την εξωτερική του Lando Norris και με όλη την μπαταρία εδώ πέρα για να καταφέρουμε να κάνουμε αυτή την κίνηση και μπορούμε να πάρουμε και το Stroll στα φρένα. Όχι, αλλά έχουμε περάσει τον Lando Norris και νομίζω στην έξοδο εδώ πέρα θα είναι πάρα πολύ εύκολο προσπέρασμα. Πάμε να πάρουμε και τον Sergio Perez όμως, Audi εναντίον Red Bull. Πρώτη φορά νομίζω το βλέπουμε αυτό σε κανονικές συνθήκες και όχι να έχουμε φάει διαφορά pit stop και θα περάσουμε πάρα πολύ εύκολα από την εξωτερική τον Sergio Perez, ο οποίος μπορεί και να έχει κάποια ζημιά. Stroll μπροστά στην πέμπτη θέση και όλα δείχνουν ότι κάνουμε ένα τρομερό αγώνα μέχρι στιγμής. Για να δούμε, θα μπει στα pit το Stroll τώρα? Οι περισσότεροι μπαίνουν στα pit, το Sainz είναι εκτός αγώνα και νομίζω ίσως να μπούμε στα pit. Όχι, θα κάτσουμε άλλο ένα γύρο για να έχουμε τον DRS από τον Stroll. Εφόσον δεν μπήκε ο Stroll, θα κάνουμε και εμείς το ίδιο. Ο Norris πίσω στα 4-10 να πιέζει και ο Hamilton έρχεται στο 1,6 με τη φρέσκια medium. Έχουμε μια ok έξοδο και η μπαταρία είναι στο 80%, σχεδόν πλήρως φορτισμένη. Πάμε για να περάσουμε τον Stroll στην επόμενη ζώνη DRS. Έχουμε κίτρινη σημαία για την εγκατάλειψη του Carlos Sainz, μια Ferrari εκτός αγώνα και θα κάψουμε λίγο overtake. Είμαστε αρκετά μακριά για να κάνουμε την κίνηση και μάλλον δεν θα περάσουμε σε αυτό το γύρο. Να δούμε αν θα μπει ο Stroll στα pit για να κάνουμε και εμείς ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο Norris πίσω στα 5 δέκατα και ο Hamilton τον έφτασε σε απόσταση
DRS πλέον. Τσουνόντα μπροστά στα 2,4, τον φτάνουμε νομίζω σιγά σιγά. Η Alpha Tauri δεν έχει ρυθμό τους τελευταίους αγώνες, παρόλο που είναι σε αυτή τη θέση. Και φτάνουμε στο 14ο γύρο, ακόμα δεν έχουμε μπει στα πίτ. Το Hamilton πίσω έχει περάσει τον Norris στα 3,5 δέκατα από εμάς, μειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Η φθορά έχει φτάσει στο 56% στα μπροστινά ελαστικά, στο μπροστινό δεξί συγκεκριμένα. Και νομίζω ίσως και να είναι η ώρα να μπούμε στα πίτ, εκτός αν το καθυστερήσουμε άλλον έναν γύρο. Ο Hamilton πιέζει και ο Stroll μένει έξω, οπότε το ίδιο θα κάνουμε και εμείς και νομίζω ίσως να είναι και η ώρα να τον προσπεράσουμε, οπότε θα κάψουμε το overtake. Έχουμε 90% διαθέσιμο, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό μπαταρίας. Πλησιάζουμε στην πρώτη στροφή, ο Hamilton πάει για μια βουτιά στην εσωτερική, αλλά δεν θα το επιτρέψουμε. Ανοίγουμε το overtake για να πλησιάσουμε τον Stroll, ο οποίος δεν έχει DRS από τον Τσουνόντα μπροστά. Είναι στα 2 δευτερόλεπτα η απόσταση. Πλησιάζουμε, αλλά δεν θα περάσουμε εδώ. Το κρατάμε για την επόμενη ευθεία. Έχουμε πάρα πολύ ωραία έξοδο. Ένα μικρό γλιστηματάκι, όμως είμαστε στα 3 δέκατα και θα κάψουμε όλο το DRS τώρα για να περάσουμε μπροστά και να μπούμε πρώτοι στα pit. Πάμε από την εξωτερική και είναι ένα καθαρό προσπέρασμα. Ο Stroll δεν έχει περιθώρια. Ο ρυθμός μας είναι πάρα πολύ δυνατός. Και πραγματικά νομίζω ότι θα είναι μετά την Ίμολα ίσως και ο καλύτερος αγώνας μας. Πάμε να πάρουμε πάρα πολλούς βαθμούς σε αυτό το Grand Prix. Οπότε και με την μπαταρία θα σπάσουμε και λίγο τον αέρα εδώ όσο μπορούμε. Ο Stroll καθυστερεί τον Hamilton, Bottas στα pit και νομίζω το ίδιο θα κάνουμε και εμείς τώρα. Πατάμε λίγο έξω, αλλά ευτυχώς δεν παίρνουμε warning. Μπαίνουμε στα pit για να κάνουμε την μοναδική μας αλλαγή στον 16ο γύρο, να βάλουμε τη medium και να πάμε μέχρι τέλους. Και έχουμε safety car. Απίστευτο timing. Έχουμε safety car, δεν γνωρίζω τον λόγο. Η μόνη εγκατάλειψη είναι ο Sainz. Και βγαίνουμε οριακά πίσω από τον Yuki Tsunoda στη 13η θέση. Δεν ξέρω αν θα μας περάσει ο Giovinazzi εδώ στην έξοδο. Όχι, δεν θα περάσει, είναι αρκετά πίσω. Και έχουμε safety car. Μάλιστα, 19ος γύρος θα βγει τώρα το safety car και πάμε να κάνουμε το restart. Χρωστάνε pit την μπροστινή. Και ο Schwarzman εδώ πέρα βλέπετε θα μπει νομίζω στα pit, πράγματι. Και ξεκινάμε τον αγώνα. Κερδίζουμε τη θέση από τον Schwarzman και άλλη μία. Είμαστε στην 11η θέση, 10η τώρα. Μέσα στους βαθμούς και χρωστάνε pit την μπροστινή. Απίστευτος αγώνας. Έχουμε 16 γύρους. Ένα μικρό sprint 16 γύρων για να καταφέρουμε να πάρουμε όσους περισσότερους βαθμούς είναι δυνατόν. Βλέπουμε κι άλλοι ετοιμάζονται να μπουν στα πίτ. Ο Κον καθυστερείται λίγο από τον Φέτελ. Θα κερδίσουμε κι άλλες δύο θέσεις εδώ πέρα. Μπορεί να είναι και περισσότερες. Και είμαστε στο DRS του Τσουνόντα. Οπότε θα επιτεθούμε για να τον περάσουμε όσο το δυνατόν συντομότερο. Ανοίγουμε τον DRS τώρα. Θα κάψουμε και την μπαταρία. Την κλείνουμε. Νομίζω θα ετοιμάσουμε την προσπέρασή μας στην επόμενη στροφή. Ο Κον αμήνεται στην επίθεση του Τσουνόντα από την εσωτερική και νομίζω θα κάνουμε εδώ πέρα ένα μικρό switchback. Έχουμε μια επαφή, αλλά πρέπει να περάσουμε. Δεν καίμε οι άρες όμως. Τους αφήνουμε να παλέψουν για να εκμεταλλευτούμε οποιαδήποτε ατυχία. Θα μείνουμε πίσω για αυτό το γύρο. Θα μείνουμε πίσω. Και ο Τσουνόντα είναι μπροστά στην έκτη θέση. Πάρα πολύ καλός αγώνας από τον Ιάπωνα. Ελπίζω να μην μας τον χαλάσει όπως στον Μπακού και στο Μονακό, όπως έκανε στο Co-op. Όσοι έχετε δει το επεισόδιο, όσοι δεν το έχετε δει, να πάτε να το τσεκάρετε. Είναι το προηγούμενο και το προπροηγούμενο επεισόδιο. Ο Νόρις πάει να βουτήξει από την εσωτερική, ενώ ο Κον μπαίνει στα pit, παίρνει η γραμμή προς τα pit. Θα κάνει και αυτός την τελευταία του αλλαγή και είμαστε πλέον στην 7η θέση. Κάντε την 5η θέση. Είναι και ο Leclerc με τον Hamilton στα pit. 5η θέση και έχουμε τον Yuki Tsunoda, ο οποίος είναι ευάλωτος στην επίθεσή μας, δεν έχει DRS και νομίζω ότι έχουμε την 4η θέση ουσιαστικά. 12 βαθμοί έχουμε, 4 να θυμίσω όλη αυτή την σεζόν, 12 βαθμοί μας περιμένουν εάν καταφέρουμε να αμυνθούμε
αυτούς τους 9 γύρους που απομένουν. Θα πάμε εδώ από την εξωτερική του Τσουνόντα. Νομίζω φρενάρουμε λίγο νωρίς για να πάρουμε τον DRS και στην επόμενη. Δεν θα το καταφέρουμε, αλλά θα τον πάρουμε στην έξοδο τον Τσουνόντα και θα κάψουμε και το άπλετο DRS που έχουμε. Ρωτάμε για τον Μπότας μπροστά αν έχει άλλο pit stop. Εν τέλει δεν έχει. Οπότε τέταρτη είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούμε να πάρουμε. Και για να δούμε τώρα, πρέπει να παίξουμε απανωτές άμυνες στον Λάντο Νόρις, ο οποίος είναι στα 3 δέκατα με την McLaren και πιέζει. Ξέρετε πόσο μεγάλη διαφορά έχουν τα μονοθέσια. Και έχουμε πολλούς γύρους για να παίξουμε άμυνα. Η μπαταρία όμως είναι σε πάρα πολύ καλό ποσοστό και δεν αγχώνομαι ιδιαίτερα μέχρι στιγμής. Για να δούμε ποιος θα καταφέρει να κερδίσει αυτή την μάχη. 1-6-7 ο γύρος που κάναμε τώρα. Πάρα πολύ καλός γύρος. Και για να δούμε, ο Νόρις στα 2,5 δέκατα, 3 τώρα, 3,5. Και θα αρχίσει να μειώνει, δεν νομίζω θα πάει για κάποια προσπέραση εδώ. Ναι, θα βουτήξει τα φρένα, αλλά έχουμε την εξωτερική που είναι πάρα πολύ καλή γραμμή για άμυνα. Θα ανοίξουμε και το overtake και κάπως έτσι θα καταφέρουμε να μείνουμε μπροστά για έναν ακόμα γύρο. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Και για να δούμε αν θα καταφέρουμε να το κρατήσουμε και για τους επόμενους. Ερχόμαστε στο τέλος του 21ου γύρου και το ERS παραμένει στο 70%. Δεν και με καθόλου στο υπόλοιπο κομμάτι της πίστας πέρα από αυτές τις δύο ζώνες DRS. Ο Νόρις πάει για μια κίνηση εδώ από την εσωτερική. Αφήνουμε τον απαιτούμενο χώρο και θα μείνουμε μπροστά. Αλλά πλησιάζει και νομίζω θα ξανακάνει κίνηση στο τέλος της ευθείας εδώ πέρα στα φρένα. Ναι, πράγματι θα μας δώσει και τον DRS για καλή μας τύχη και θα τον κερδίσουμε πάλι στο traction με DRS πλέον. Απίστευτη άμυνα για ακόμα ένα γύρο. Να δούμε αν θα το κάνουμε αυτό και στον επόμενο γύρο. Και με 5 γύρους πλέον να απομένουν αφού περάσουμε τη γραμμή τώρα, θα έχουμε άλλες 5 άμυνες για να κρατήσουμε αυτή την τέταρτη θέση. Να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Έχουμε κίτρινη σημαία. Ο Μπότας με τον Ρικάρντο αλληλοπροσπερνιόνται μπροστά. Και για να δούμε τι έχει γίνει πίσω. Νομίζω είναι ο Λούις Χάμιλτον. Και πράγματι είναι ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος θα πάει αργά και θα εγκαταλείψει Σάινθ και Χάμιλτον εκτός από την εξίσωση. Ενώ ο Νόρις βουτάει ξανά από την εσωτερική, αλλά με τον ίδιο τρόπο νομίζω θα αμυνθούμε πολύ εύκολα. Ανοίγουμε το overtake τώρα, ενώ έχουμε και την ενημέρωση ότι ο Χάμιλτον είναι εκτός αγώνα. Ο Νόρις είναι πιο κοντά από τις άλλες φορές και για να δούμε, θα αμυνθούμε εδώ πέρα στην εξωτερική. Θα κρατηθούμε στα φρένα και θα κάψουμε το ERS τώρα για να μείνουμε μπροστά. Πάρα πολύ ωραία άμυνα σε άλλο σημείο της πίστας τώρα. Και δείχνουμε την δυναμική μας, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Βλέπετε, προσπαθούμε να σπάσουμε τον αέρα εδώ και έχουμε φτιάξει ένα μικρό τρενάκι με 3-4 μονοθέσια. Βλέπω και μια Aston Martin και μια Red Bull πίσω που προσπαθούν να κερδίσουν τη θέση. Και θα έρθουμε εδώ, 1-7-0, πάλι ο γύρος. Για να δούμε, θέλουμε μια καλή έξοδο. Θα πατήσουμε λίγο παραπάνω και θα σπινάρουμε. Και θα χτυπήσουμε στον τοίχο με τις ρόδες. Δεν έχουμε ζημιά ευτυχώς. Θα ξαναμπούμε στην πίστα, στην ένατη θέση. Και θα μας φτάσει ο Leclerc με τον Φερνάντο Αλόνσο τώρα. Δυστυχώς το traction μας απογοήτευσε. Δεν είχαμε το traction για να κάνουμε τόσο γρήγορο πάτημα στον γκάζι και μας πέταξε στο γρασίδι. Ευτυχώς δεν έχουμε ζημιά και έχουμε ακόμα 2 βαθμούς, αλλά πάρα πολύ κρίμα να πιέσουμε έτσι και να πετάξουμε αυτούς τους 12 βαθμούς που είχαμε, ενώ ο Leclerc θα βουτήξει εδώ από την εσωτερική και χάνουμε και άλλον ένα βαθμό από τους 12 στον έναν πλέον και ο Alonso είναι στο 1,2. Πάλι καλά δεν έχουμε ζημιά, αν είχαμε ζημιά νομίζω θα ήταν game over. Και φτάνουμε στον 34ο γύρο που ο Αλόνσο πάει να βουτήξει από την εσωτερική. Θα μείνουμε μπροστά του, αλλά έχει το DRS τώρα. Θα κάψουμε overtake και θα περιμένουμε το DRS για την επόμενη ευθεία.
Έχουμε σχεδόν 40% DRS για να παίξουμε και ανοίγουμε τον DRS τώρα. Ο Αλόνσο ευτυχώς δεν έχει DRS από το Leclerc μπροστά, ο οποίος έχει ξεφύγει και θα περάσουμε πολύ εύκολα από την εξωτερική. Ο Αλόνσο προσπαθεί να κρατηθεί, αλλά το traction είναι καλύτερο σε αυτό το σημείο, είναι η αγωνιστική γραμμή. Και εδώ πέρα θα μείνουμε μπροστά, θα τον σκουβιζάρουμε και λίγο στην έξοδο. Και έχουμε άλλους 2,5 γύρους να παίξουμε άμυνα για τον τελευταίο βαθμό. Και νομίζω είναι κομβικό να κρατηθούμε σε αυτόν τον τελευταίο βαθμό από τους 12 που είχαμε. Είναι πραγματικά κρίμα να καταλήξουμε στην 10η θέση. Και θα αμυνθούμε μέχρι τελικής πτώσεως. Πάμε στον 35ο γύρο τώρα. 1-7-7, έχει πέσει ο ρυθμός της medium. Ο Αλόνσο θα ξαναβουτήξει εδώ στα φρένα και θα μας δώσει τον DRS. Πάμε για switchback, μια παραλίγο επαφή. Θα κάψουμε και το DRS και είμαστε σχεδόν καθαρά μπροστά. 7-8-10 τα πήγε η διαφορά με το DRS που μας έδωσε ο Αλόνσο. Κακό φρενάρισμα σε αυτή τη στροφή, αλλά η διαφορά παραμένει στα 7,5 δέκατα. Και με τον DRS ο Αλόνσο δεν μπορεί να μας μειώσει ιδιαίτερα. Οπότε θα μπούμε τώρα σιγά σιγά στον τελευταίο γύρο του αγώνα. Και θα πάμε τώρα 1,5, κάτι λιγότερο από 1,5 γύρος απομένει για το πέσιμο της καρός σημαίας. Μπροστά νομίζω ο Verstappen κερδίζει τον αγώνα. Και για να δούμε, Αλόνσο στα 2 δέκατα. Super ERS mode για το AI σε αυτόν τον τελευταίο γύρο. Έχουμε κρατήσει 40% από την μπαταρία μας. Ο Αλόνσο θα πάει για μια βουτιά εδώ στην εσωτερική. Του αφήνουμε το χώρο. Έχουμε μια επαφή, μας βγάζει εκτός πίστας. Ευτυχώς δεν παίρνουμε warning και ο Αλόνσο θα περάσει μπροστά. Και με το ERS για να κρατηθούμε στο κοντά στο DRS του. Και θα πάμε νομίζω από την εξωτερική εδώ που είναι η καλύτερη γραμμή για το traction. Θα έχουμε τον DRS για την επόμενη. Ο Αλόνσο έχει πάρα πολύ καλή έξοδο και θα χάσουμε αυτόν τον τελευταίο βαθμό ή όχι. Και με όλο το ERS έχουμε ανοιχτό το DRS και νομίζω εδώ πέρα θα πάμε για μια βουτιά. Αλλά Verstappen στα φρένα και θα του κάνουμε αυτό που μας έκανε και στην πρώτη στροφή. Έχουμε μια επαφή, αλλά δεν υπάρχει ζημιά για κανένα από τους δύο. Και το κάρμα θα χτυπήσει εδώ πέρα. Ήταν μια βουτιά από πάρα πολύ πίσω και ευτυχώς στρίψαμε. Σόι και Αυλαβής. Ο Αλόνσο κρατιέται στα 2 δέκατα και θα προσπαθήσει να πάρει αυτόν τον τελευταίο βαθμό, αλλά νομίζω ότι έχει τελειώσει πλέον και με αυτόν τον ίσως λίγο ανορθόδοξο τρόπο, αλλά έπρεπε να γίνει, καταφέραμε να κρατήσουμε το βαθμό. That's it then for another spectacular Grand Prix here in Austria and a truly magnificent drive to hang on and take the win. So Anthony, what made the difference out there today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything. It always looks so easy when it all just clicks. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everyone at the team. Νικητής του Grand Prix, ο Max Verstappen λοιπόν, με Ricciardo και Valtteri Bottas στο βάθρο. Εμείς παίρνουμε τη 10η θέση. Norris, Tsunoda, Perez, Stroll, Gasly, Leclerc και εμείς. Alonso, Ocon, Raikkonen και ο Σβάρς μας σε μια καλή εμφάνιση στη 14η θέση. Στη βαθμολογία πάμε στους 5 βαθμούς, κρατιόμαστε καθαρά στη 14η θέση, δεν νομίζω να μας απειλήσει κανένας από τους πίσω, μόνο ο Κον, ο οποίος έχει μόνο έναν βαθμό από ό,τι βλέπω, και στους κατασκευαστές
καθαρά στην 8η. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με Co-op Career στην πίστα του Καναδά. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.